Κολοσσίου, στο τέταρτο κεφάλαιο. Συνεχίζουμε τη σειρά των μαθημάτων μας, η πνευματική ζωή, πνευματική πορεία του κάθε χριστιανού μέσα στην Εκκλησία. Η πνευματική ζωή μας μέσα στην Εκκλησία. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, ο Δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάφτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσίαν και έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη, τι είναι ημίωτη και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάσει αυτός είναι και ο αναβάσει περάνω πάντων των ουρανών, δια να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, έως σου κατατίσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Για να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον της διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύονται στην αγάπη, να αυξήσομεν σε αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός. Εξού, πάντο σώμα συναρμολογούμενων και συνδεόμενων, δια πάση συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάμνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη. Αμήν. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού στην οποία προσθέτει ο Κύριος καθημέρα τους σωζωμένους όπως την περιγράψαμε στο προηγούμενο μάθημά μας. Ακριβώς όπως το περιγράψαμε. Μέσα λοιπόν σε αυτή την Εκκλησία όπου δεν έχει αρχηγό, δεν έχει διδασκάλους, αν και έχει όπως θα δούμε κατά διακονία, δεν έχει ηγεμόνες, ηγήτορες, ηγέτες, η Εκκλησία διοικείται, κυβερνάται ακριβώς και μόνο από τον ίδιο τον Χριστό δια Πνεύματος Αγίου. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν ο Θεός χρησιμοποιεί τρεις, συγχωρέστε με για την έκφραση, ειδικότητες, τρεις κατηγορίες χαρισμάτων. Η πρώτη κατηγορία είναι οι διακονίες. Τις διακονίες τις δίνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, που είναι Απόστολος, Προφήτης, Ευαγγελιστής, Ποιμένας και Διδάσκαλος. Και αυτές οι διακονίες έχουν ένα στόχο, τον καταρτισμό των Αγίων, την υπηρεσία των Αγίων και τέλος την οικοδομή. Αυτά είναι τα καθήκοντά τους και αυτός είναι ο στόχος που ο Χριστός τους εκλέει και συνεργάζεται μέσα στην Εκκλησία. Έπειτα υπάρχουν οι πρεσβύτεροι, τους οποίους θέτει το Πνεύμα του Άγιο, και οι διάκονοι. Οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι έχουν άλλο σκοπό, έχουν άλλη αποστολή μέσα στην Εκκλησία. Επισκοπούνε τις ψυχές στα πνευματικά τους Αγίους, επιμελούνται, και θα δούμε τι είναι αυτό, τις ψυχές στα πνευματικά τους Αγίους και επιμένουνε. Επισκοπούν σημαίνει, όπως πολύ ωραία μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού στον προφήτη Αβακούμ, λέγει «Επί της σκοπιάς μου», είναι στον Αβακούμ δεύτερο κεφάλαιο, «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου, θέλω αποσκοπεύει δια να είδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά μου». Είναι αυτός ο πρεσβύτερος ο οποίος προσέχει, φύλακας είναι στην πραγματικότητα της Εκκλησίας. Ταυτόχρονα είναι, όπως είπαμε, και επιμελητής, επιμελείται
τις ψυχές, πάνε δεν πάνε καλά, τι προβλήματα έχουν πνευματικά. Και τέλος, θα τα δούμε όμως σε λεπτομέρειες, τώρα δίνουμε τη γενική κατεύθυνση, και τέλος ποιμένουνε. Ποιμένουνε τις ψυχές των ανθρώπων, δηλαδή ταΐζουνε και ποτίζουνε και βλέπουν τις ανάγκες για να τις καλύψουνε. Και τέλος είναι οι διάκονοι, οι οποίοι κάνουν ακριβώς τα ίδια, αλλά στα υλικά επίπεδο, στα υλικά πράγματα της Εκκλησίας, και πάλι φροντίζουνε και πάλι προσέχουνε και πάλι υπηρετούνε και πάλι επιμελούνται. Και τέλος είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, τα οποία δίδει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου προς οικοδομή, παρηγορία και προτροπή των Αγίων της Εκκλησίας. Αυτά κάνει ο Χριστός. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι τι κάνει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, που θα το δούμε στο άλλο μάθημα, αλλά σήμερα θα δούμε τι κάνουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία μας προσθέτει ο Χριστός, αλλά δεν μας προσθέτει για να είμεθα αδρανείς ούτε αμέριμνοι. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα τονίζει λέγοντας: «Σας παρακαλώ εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε», είναι ένα περπάτημα. Και πρέπει να θυμηθούμε καλά ότι ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά πρέπει και να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Ζούμε δηλαδή σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Εκκλησία, αλλά πρέπει να περπατάμε και σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Η πορεία μας να είναι πνευματική, γιατί μπορεί να μην είναι βέβαια, μπορεί να είναι σαρκική. Μπορεί η πορεία μας να είναι και να διοικείται από τη λογική μας, από τη σοφία μας, από τις ικανότητές μας και βέβαια και το χειρότερο από όλα, από τη σάρκα μας. Ο Θεός όμως δεν θέλει, αδελφοί αγαπητοί, να περπατάμε με τη λογική μας, με τη σοφία την ανθρώπινη, πολλό δε μάλλον με τη σάρκα μας δεν θέλει. Άρα λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι απαραίτητο να εξετάζουμε μέσα από τη γραφή την πορεία μας, αν είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το θέλημα του Θεού, απευθύνεται στην Εκκλησία προς Εφεσίους, αλλά και Λόγος του Θεού προς εμάς σήμερα, λέγοντας: «Σας παρακαλώ», και ένα χαρακτηριστικό που δεν πρέπει να το προσπεράσουμε, μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν διαταγές. Κανείς δεν δίνει διαταγές και κανείς δεν εξουσιάζει. Παράκλησης υπάρχει και από τον ίδιο το Θεό. Παράκλησης. Μας παρακαλεί ο Χριστός. Πόσο μάλλον, αν ο Θεός μας παρακαλεί, πόσο μάλλον ο Παύλος, ο άνθρωπος ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, όσο και ευλογημένος να είναι. Μπορείς να δώσεις εντολή σε κανέναν. Η μόνη περίπτωση που επιτρέπεται στον άνθρωπο να δίδει εντολή είναι στον οίκον του, στο σπίτι του, στους δικούς του. Να είναι υπό την εξουσία του, και μάλιστα στη γυναίκα του πάντοτε και στα παιδιά του μέχρι τα 18. Μέχρι εκεί που αναλαμβάνει ο κάθε ένας άνθρωπος την προσωπική του απόφαση, με προσωπική του απόφαση τη ζωή του. Σε μικρότερη ηλικία πρέπει να τους έχουμε, να έχουμε την, τα παιδιά μας σε απόλυτη υπακοή και υποταγή, και ιδιαίτερα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά. Γιατί τα μικρά παιδιά, αδερφοί αγαπητοί, είναι πώς μαθαίνει ο άνθρωπος. Από μικρά παιδιά, όταν δηλαδή σε ένα κοριτσάκι το μάθεις από μικρό παιδί να φοράει παντελόνια και φόρμες και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μετά δεν μπορείς να το αλλάξεις. Ξέρετε τι άκουσα τελευταία που μου έκανε εντύπωση? Δεν είναι ότι το παιδί δεν ήθελε να φοράει παντελόνια στο σχολείο, αλλά η μητέρα λέει: «Ντρέπομαι να μου λέει η δασκάλα γιατί δεν του φοράς παντελόνια, γιατί δεν του φοράς παντελόνια του παιδιού». Η μητέρα. Δεν είχε την παρησία, όχι το παιδί, το παιδί ήθελε. Μητέρα, και λέω: «Κοίταξε να δεις πώς καμιά φορά οι καρδιές των ανθρώπων χαλάνε». Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα παιδάκια μας. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα τους διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Τους μάθουμε να μένουν στο θέλημα του Θεού. Θα τους μάθουμε να ζουν και να επιδιώκουν το θέλημα του Θεού. Αν ο πατέρας ή η μάνα το παιδί το οδηγεί αντίθετα, όταν θα μεγαλώσει δεν μπορεί να το κάνει καλά. Γιατί? Γιατί η καρδιά του χαλάει. Χαλάει και ζητάει τα πράγματα του κόσμου. Όμως, να μην ασχοληθούμε περισσότερο με τα παιδιά, που είναι στην απόλυτη ευθύνη της μητέρας, αλλά και του πατέρα, ο οποίος έχει την εξουσία να δίνει εντολή.
Τώρα, αν θα μου πεις, αν δεν ακούσει, βέβαια δεν δέρνουμε, θυμώνουμε, αλλά έχουμε εξουσία στον οίκο μας να δίνουμε εντολή. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, ως προς το θέλημα του Θεού. Τώρα όμως το θέμα, το σημαντικότερο γεγονός είναι η προσωπική μας πορεία και άλλωστε αυτό είναι και η σειρά των μαθημάτων. Η προσωπική μας, η προσωπική πορεία, η προσωπική ζωή, η πνευματική ζωή του καθενός από μας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με το πνεύμα του Χριστού, με το πνεύμα του Θεού παρακαλεί τους αδελφούς μας στην Έφεσο να περπατάνε άξια της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθησαν. Υπάρχει δηλαδή και άξιος τρόπος, αξίως να περπατάνε και ανάξια. Δηλαδή σε προσκάλεσε ο Θεός, αλλά τρόπος περπατάς. Πώς αντιμετωπίζεις, πώς βλέπεις, πώς καταλαβαίνεις την πρόσκληση του Χριστού. Της δίνεις την πρέπουσα τιμή. Δίδεις την πρέπουσα αξία, σε προσκάλεσε ο Χριστός. Και ο Χριστός προσκαλεί, αδερφοί αγαπητοί, με πολλούς τρόπους. Τρόπους που δεν μπορούμε να τους φανταστούμε εμείς. Και κανένας μας δεν έχει έρθει στην Εκκλησία με πρόσκληση ανθρώπου. Είναι ακριβώς όπως, γιατί θυμάστε τι λέει, ότι είπε ο Χριστός στον Πέτρο, ψαρά θα σε κάνω, όπως όταν ψαρεύουμε. Όταν ψαρεύουμε χρησιμοποιούμε πολλούς τρόπους. Πρώτα χρησιμοποιούμε το αγκίστρι. Το αγκίστρι όμως μόνο του χωρίς δόλωμα δεν έχει αποτέλεσμα. Πρέπει να βάλεις δόλωμα. Και όλη η επιτυχία του ψαρά στο ψάρεμα με το καλάμι είναι το δόλωμα. Τι δόλωμα θα βάλεις. Και χρησιμοποιούν διάφορα μέσα οι άνθρωποι προς προκειμένου να ελκύσουν το ψάρι στο αγκίστρι. Και ο Θεός το ίδιο κάνει. Σε ήλκυσα. Είναι βέβαιο ότι ο Θεός μας ελκύει. Και μας ελκύει, αδελφοί αγαπητοί, γιατί μας αγαπάει. Σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια και σε ήλκυσα με έλεος. Είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Σε ήλκυσα με έλεος. Αλλά υπάρχουν και άλλα ψάρια και άλλα είδη ψαρέματος. Υπάρχει η τράτα, υπάρχει το δίκτυ που εκεί είναι μαζική ψαριά. Εκεί είναι με τα χαρίσματα, σαν το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου στην Πεντηκοστή. Είναι ειδική ψαριά εκεί, ειδικός τρόπος ψαρέματος. Όμως αδερφοί αγαπητοί, βρεθήκαμε εδώ και είναι αναγκαίο να το εκτιμήσουμε. Και είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε μέσα στην καρδιά μας με μεγάλη προσοχή, να αναγνωρίσουμε ότι τώρα η ζωή μας, καθώς την άλλαξε ο Χριστός και μας αφαίρεσε όλα αυτά τα οποία μας οδηγούσαν στην απώλεια, μας έδωσε καινούργια καρδιά, μας έδωσε καινούργιο νου, το νου του Χριστού, μας έδωσε καρδιά, όπως είπαμε, καινούργια απαλή και τρυφερή, μας έδωσε δύναμη με το Πνεύμα το Άγιο, όλα μας τα έχει δώσει. Τώρα όμως πρέπει να βάλουμε και εμείς το θέλω μας και την απόφασή μας για το περπάτημα αυτό. Πρέπει να βάλουμε τη δική μας δυνατότητα, τη δική μας πορεία, τη δική μας σκέψη, τη δική μας εν τέλει ενέργεια. Όχι στο να κάνουμε μακριές προσευχές, δεν μας το ζητάει αυτό, και αυτό καλό είναι. Όχι στο να κάνουμε διάφορα πράγματα, δεν μας το ζητάει αυτό, και αυτό καλό είναι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, μας ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Μεταπάσεις ταπεινοφροσύνης, το πρώτο. Δεν μπορείς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού να περπατήσεις χωρίς να είσαι απόλυτα ταπεινός. Προσέξτε, όχι μετά ταπεινοφροσύνης, μεταπάσης ταπεινοφροσύνης. Γιατί στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος υπερηφανευτεί, έχασε την παρουσία, τα έχασε όλα. Όχι μόνο την παρουσία του Θεού, όλα τα έχασε. Και ποια είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια δεν είναι να έχεις μόνο αλαζονία και να θέλεις να γίνεται το δικό σου. Η υπερηφάνεια, αδερφοί αγαπητοί, είναι το πιο ίσως σημαντικό της υπερηφάνειας ή της μη ταπείνωσης είναι η ανυπακοή. Η ανυπακοή δεν μπορεί να υπακούσει. Ταπεινός πάντοτε υπακούει. Αν θέλεις να καταλάβεις σε ποια κατάσταση είσαι, εξέτασε την καρδιά σου πόσο υπάκουος είσαι. Πού? Πρώτα στο Λόγο του Θεού. Ύστερα στους αδελφούς σου.
στην οικογένειά σου. Καλά, είμαι υποχρεωμένος να ακούω τη γυναίκα μου? Ναι, είσαι υποχρεωμένος να ακούς και τη γυναίκα σου. Και μάλιστα με μεγάλη προσοχή. Γιατί πολλές φορές οι γυναίκες μας έχουν μεγαλύτερη σοφία από εμάς. Είμαι υποχρεωμένος να ακούω και τα παιδιά μου, βέβαια. Και ποια είναι η λογική ότι ακούω και υπακούω? Ακούω με προσοχή και υπακούω. Η λογική είναι ότι ο Θεός δεν ξέρει με ποιο τρόπο σκοπεύει να σου μιλήσει. Δεν έχεις καταλάβει κάτι, δεν πρέπει να σου το εξηγήσει ο Θεός? Και με ποιον θα σου το εξηγήσει? Θα σου το εξηγήσει με το λόγο του, θα σου το εξηγήσει με τις περιστάσεις της ζωής, θα σου το εξηγήσει και με το μικρό παιδάκι και με το μεγαλύτερο παιδάκι και με τον αδελφό και με τον πρεσβύτερο και με κάθε τρόπο. Ο Θεός χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους για να σου δώσει να το καταλάβεις. Και μπορεί να μην το καταλάβεις όταν σου το εξηγεί το κήρυγμα. Δεν θα σταματήσει ο Θεός. Θα προσπαθήσει να σου δώσει να το καταλάβεις με τον άντρα σου. Μπορεί να μην το καταλάβεις και με τον άντρα σου, με τον αδελφό. Με το παιδί, όλους τους τρόπους. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει γεγυμνασμένα τα αισθητήριά του στην παρουσία του Θεού δεν είναι υπερήφανος να πει αυτόν δεν τον ακούω. Όλους τους ακούει. Σε όλους στρέφει την προσοχή του. Και όταν έρθει κάποιος και του πει, τον εξουθενεί. Πού ξέρεις πίσω από αυτόν τι υπάρχει? Δεν ξέρεις. Κάτι υπάρχει, κάτι μπορεί, όχι πάντα. Μπορεί πίσω από τα λόγια αυτού του μεγάλου, του μικρού, του ελάχιστου να υπάρχει η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Θα την πάρεις και θα σου δώσει και ο Θεός να την καταλάβεις και πιο καλά και πιο απλά. Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, το πρώτο χαρακτηριστικό χριστιανό στην πορεία του, μόλις ανοίξει την πόρτα και μπει στην εκκλησία και τον αναγεννήσει ο Θεός και τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο Θεός και τον σώσει ο Θεός, από εκεί και πέρα ο άνθρωπος το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει, περπατάει μεταπάσεις. Πολύ μου αρέσει αυτό, ταπεινοφροσύνης. Δεύτερον, μεταπάσεις πραότητος. Είναι πράος. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι το παράδειγμα του Χριστού. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Χριστού. Πρέπει να μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και τότε εγώ ο Χριστός, λέει σε όλους, θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Εάν λοιπόν δεν μάθουμε το α και το β σε αυτή την αλφάβητο της πνευματικής ζωής, το πρώτο κακό αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε θα είναι ταραχή στην ψυχή μας. Θα είναι τεταραγμένη η ψυχή μας. Δεν μπορεί να ησυχάσει. Δεν μπορεί να βρει ειρήνη, ανάπαυση. Και δεν θα ξέρει και γιατί. Όλα θα την ενοχλούν, την ψυχή μας. Όλα θα της προκαλούν άγχος, αγωνία, φόβο. Και θα λέει γιατί. Και το μυστικό είναι ένα. Μεταπάσεις ταπεινοφροσύνης και τα πάσης πραότητος. Αυτά τα δύο, αδελφοί αγαπητοί, είναι τα πρώτα βήματα του χριστιανού, τον οποίον ο Χριστός πρόσθεσε στην εκκλησία του. Το πρώτο μάθημα είναι, όπως το λέμε, το α και το β. Εάν δεν έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά, μην προχωρήσεις περισσότερο. Δεν μπορεί να ζήσεις την πνευματική ζωή μέσα στην εκκλησία. Θα κάνεις ό,τι θέλεις, δεν θα ακούς κανέναν, ναι. Θα θυμώνεις, θα αγριεύεις, και άλλωστε είναι και γνωστό, είναι και γραμμένο, μόνο υπό της υπερηφανίας προέρχεται η αίρεση. Θα τσακώνεσαι και με τον εαυτό σου ακόμη. Και αυτός είναι ο χειρότερος τσακωμός. Να μην μπορώ να τα βρω με τον εαυτό μου. Να παραπονιέμαι με τον εαυτό μου, να λέω πάλι έκανες λάθος, πάλι έκανες τούτο, και δεν καταλαβαίνεις τον εαυτό μου, ο χειρότερος τσακωμός. Αλλά και να ήταν μόνο με τον εαυτό σου. Θα τσακωθείς και με τους αδελφούς σου και στο τέλος θα τσακωθείς και με τον Κύριο. Ο Θεός να μας φυλάει. Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πάσης πραότητος. Από εκεί και πέρα, αδελφοί αγαπητοί, όταν τα έχουμε αυτά, μπορούμε να προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο, που είναι υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Είναι το τρίτο βήμα, το τρίτο σκαλοπάτι, που εξασφαλίζει την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής. Αυτά τα τρία εξασφαλίζουν πραγματικά την ποιότητα της συνέχειάς μας. Πάσης ταπεινοφροσύνης, πάσης πραότητος και να υποφέρεις τους αδελφούς σου εν αγάπη. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να είσαι ταπεινός για να υποφέρεις τον άλλον.
Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει κάποια στιγμή τις παραξενιές του, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να έχει κάποια δυσκολία, μπορεί να έχει... Δεν ξέρεις τι έχει μέσα στην ψυχή του άνθρωπος που μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Αυτός μπορεί να πεθαίνει εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι σκανδαλισμένος. Μπορεί, και για να καταλάβουμε τι μπορεί να έχει ο άλλος, να σκεφτούμε τι μπορεί να έχουμε εμείς. Ή πόσες φορές έχουμε διάφορα πράγματα στην καρδιά μας που δεν τα ξέρει κανείς. Πάντως να το θυμάστε αδελφοί και να το θυμόμαστε αυτό, ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, πραότητα, ταπεινοφροσύνη και να υποφέρεις τον άλλον, αλλά όχι με αδιαφορία, γιατί με διαφορία δεν κάνεις τίποτα, να υποφέρεις τον άλλον με αγάπη, αυτά τα τρία χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την πνευματική σου πορεία μέσα στην Εκκλησία να είναι ευλογημένη. Αυτά τα τρία. Από εκεί και πέρα έρχεται πια η οικοδομή και η αύξηση. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Θα υπάρχει πια μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην καρδιά σου, μέσα στο σπίτι σου. Και θέλω να πω κάτι που πρέπει να το τονίσω, αδελφοί. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία μοιάζει πάρα πολύ με τη ζωή μας μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, το σπίτι μας είναι, εφόσον είναι όλοι πιστοί, είναι μια εκκλησία. Και υπάρχει εκεί ο ποιμένας που είναι ο πατέρας, υπάρχει η μητέρα η οποία είναι οικοφύλακας, τα λέγαμε, Θεός να με συγχωρήσει, κάτι από την παραβολή, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι στο ίδιο πρόσωπο, υπάρχουν τα παιδιά, τα οποία είναι ο καρπός μας. Είναι να το πω τελείως παραβολικά, ο καρπός του πόνου της ψυχής μας. Τα γεννήσαμε, τα μεγαλώσαμε. Και όπως είπαμε, το να μεγαλώσει παιδιά δεν είναι εύκολο. Για τους παντρεμένους ο Απόστολος Παύλος λέει, σας φίδομαι. Έχει κόπο η οικογένεια, έχει πόνο, έχει ξενύχτια, έχει δάκρυα, έχει κούραση, έχει θλίψη, έχει αρρώστιες, έχει ανεργία, να πω έχει τσακωμούς. Και στον χριστιανό τσακωμός είναι το χειρότερο. Σπάνια βέβαια, όλα συμβαίνουν, θα συμβούν και αυτά. Έχει ζήλιες, ζηλεύει ο άντρας, τώρα η γυναίκα πρέπει να τον υποφέρει. Ζηλεύει η γυναίκα, ο άντρας πρέπει να την υποφέρει. Θα μου πεις, γίνονται αυτά, δεν είναι κοσμικό φρόνημα, αδερφοί, είναι απ' όλα, αλλά μας συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια και πρέπει και αυτά να τα ξεπερνάμε. Μετά μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχει ανυπακοή, να μην ακούει η γυναίκα τον άντρα, να μην ακούει ο άντρας τη γυναίκα. Υπάρχει το άλλο, να μην καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Να μην μπορώ εγώ να καταλάβω τη γυναίκα μου την κούραση και να μην μπορεί να καταλάβει η γυναίκα μου τη δική μου την κούραση. Να μην μπορώ εγώ να καταλάβω τη γυναίκα μου τη θλίψη. Να μην μπορεί η γυναίκα μου να καταλάβει. Όλα αυτά είναι μέσα στην οικογένεια. Όπως όλα αυτά είναι και μέσα στην εκκλησία. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, σε μικρογραφία. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, χρειαζόμαστε, το επαναλαμβάνω, την ταπεινοφροσύνη, την πραότητα και το να υποφέρουμε με μακροθυμία. Να μακροθυμούμε δηλαδή και να υποφέρουμε εν αγάπη όλους, ώστε να υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης. Για την ειρήνη εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, άρχον ειρήνης είναι ο Χριστός. Αυτός δίνει ειρήνη στους ανθρώπους. Για να υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης, ώστε να διατηρείται στις καρδιές μας η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Το οποίο είναι απαραίτητο. Απαραίτητο να είμαστε ενωμένοι. Και την ενότητα μέσα στις καρδιές μας τις φέρνει το Πνεύμα του Άγιο. Να είσαι ενωμένος στο σπίτι σου με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου αδελφή, με τα παιδιά σου, να είναι μία οικογένεια. Και μεθαύριο θα μεγαλώσουν τα παιδιά, θα παντρευτούν και πάλι ενωμένοι. Μην υπάρχει μέσα στην οικογένεια διαχωρισμός. Αυτό το παιδί είναι με τον μπαμπά και εκείνο το παιδί είναι με τη μαμά. Το χάσαμε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί είναι με τη μαμά και το άλλο παιδί είναι με τον μπαμπά. Μία οικογένεια. Και αυτή την ενότητα τη φέρνει μόνο το Πνεύμα το Άγιο.
και το, τη φέρνει την ενότητα αυτή με τη δική μας την προσπάθεια και τον αγώνα όταν υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης. Και ο σύνδεσμος της ειρήνης, συγχωρέστε μου που τα επαναλαμβάνω, αλλά πιστεύω ότι αυτά είναι απολύτως αναγκαία και για την οικογένειά μας και για την Εκκλησία και για την προσωπική μας ζωή. Απολύτως αναγκαία. Γιατί ο στόχος τελικά είναι η ενότητα. Να φρονούμε το αυτό. Να μην υπάρχει χώρισμα. Και όταν και για να υπάρχει αυτή η ενότητα πρέπει να υπάρχουν, αδερφοί αγαπητοί, πάρα πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία σαν συνέπειες όλων αυτών που διαβάσαμε. Παραδείγματο χάρη να μην διεκδικεί ο άνθρωπος, να μην διεκδικεί. Για σκεφτείτε τώρα μέσα στο σπίτι ένα παιδί να διεκδικεί πάντοτε. Θα χωριστεί ο άνθρωπος, θα χωριστεί η οικογένεια. Για θυμηθείτε, αδερφοί αγαπητοί, τον Λότ και τον Αβραάμ. Τους ευλόγησε ο Θεός και τους δυο. Αλλά ξαφνικά οι ποιμένες του ενός τσακωνόντουσαν με τις ποιμένες του άλλου. Άρα έφυγε ο σύνδεσμος ειρήνης. Εφόσον έφυγε ο σύνδεσμος ειρήνης, δεν μπορεί να υπάρξει, αδελφοί αγαπητοί, από εδώ και στο εξής, δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Έφυγε ο σύνδεσμος ειρήνης, τελείωσε η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Και τι γίνεται τώρα? Τώρα από εδώ και πέρα χωρισμός, ερεθισμός, τσακωμός. Τώρα δεν μπορεί να υποφέρει ο ένας τον άλλον. Πάει, τέλειωσε. Τώρα δεν μπορεί ο ένας να ταπεινωθεί στον άλλον. Τέλειωσε. Τώρα τι μένει? Χωρισμός. Και αυτά συμβαίνουν στον κόσμο. Τα διαζύγια αυτά είναι. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία να χωρίσουν οι καρδιές μας είναι φοβερό. Και μέσα στο σπίτι να χωρίσει οι καρδιές μας είναι φοβερό. Ταπείνωση διώχνει μακριά την διεκδίκηση. Διώχνει μακριά τον ερεθισμό. Διώχνει μακριά τα δικά μου και τα δικά σου. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ποιο είναι το πνεύμα, το μήνυμα? Είχαν τα πάντα κοινά. Τα πάντα κοινά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τα πάντα κοινά. Δεν ήταν δικό μου κάτι. Δικό μας. Και για σκεφτείτε τώρα και μέσα σε μια οικογένεια να μην είναι τα πάντα κοινά. Το αυτοκίνητό μου. Κάτσε μου, ρε παιδί μου, τι θα πει το αυτοκίνητό σου? Το αυτοκίνητό μας. Σήμερα το πάρεις εσύ, αύριο το πάρει ο άλλος, μεθαύριο εγώ. Δεν υπάρχει δικό μου το μαξιλάρι μου. Δικαιολογείται αν σε βολεύει. Αλλά όχι ότι είναι δικό σου. Ντουλάπα μου. Αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό, γιατί μετά θα προχωρήσουμε και σε άλλες διεκδικήσεις. Ποιος θα το πάρει το σπίτι αυτό, εγώ ή ο αδελφός μου? Τι θα πει ποιος θα το πάρει το σπίτι αυτό? Ο Θεός θα τα μοιράσει. Συνέπεια του Αβραάμ και του... Και άμα, με συγχωρείτε που γυρίζω πίσω, αν μπούμε σε αυτή την ιστορία διεκδίκησης, τα πράγματα είναι τραγικά, πρέπει να γίνει χωρισμός. Δεν μπορεί να σταθεί. Αν μπούμε στη διαδικασία δικό μου, δικό σου, και μέσα στην Εκκλησία, ακούω που λένε πολλές φορές ο Θεός να μας φυλάει, η Δευτέρα είναι δική μου. Και τι θα πει η Δευτέρα είναι δική σου? Δεν είναι του Χριστού, δική σου είναι. Και τσακώνονται ποιος θα κηρύττει. Ποιος θα κηρύττει τη Δευτέρα, μακριά από εδώ, έξω από εδώ. Δεν είναι, σε εμάς δεν συμβαίνουν αυτά, δόξα στον Θεό. Αλλά όταν αρχίζουν οι διεκδικήσεις, και εγώ μιλάω ταυτόχρονα και για την οικογένεια και για την Εκκλησία. Έπειτα η οικογένεια δεν είναι δική σου, ούτε η Εκκλησία είναι δική σου. Η οικογένεια είναι του Χριστού. Χριστός τη χάρισε για να την υπηρετείς, αδερφέ. Τα παιδιά δεν είναι δικά σου. Και αν τα κάνεις ό,τι θέλεις, ο Χριστός τα εμπιστεύθηκε για να τα υπηρετείς, αδελφούλα μου. Δεν είναι δικά μας, δεν θα τους πεις τι θα κάνουν. Εσύ θα προσευχηθείς να τους πει ο Χριστός τι θα κάνουν. Για να είναι ευτυχισμένα, χαρούμενα και ευλογημένα. Αμήν, αδελφοί. Είναι αναγκαία αυτά τα πράγματα, απαραίτητα. Είναι το ΑΒ της χριστιανικής οικογένειας. Το ΑΒ της Εκκλησίας του Χριστού. Μέσα σε αυτή την οικογένεια, σε αυτή την Εκκλησία υπάρχει οπωσδήποτε ο σύνδεσμος της ειρήνης και είναι πια εύκολο να υπάρξει η ενότητα του Πνεύματος. Γιατί? Γιατί είναι ένας Κύριος. Υπάρχουν πολλοί Κύριοι. Και αν αναγνωρίζει ο Πατέρας μέσα στην Εκκλησία έναν Κύριο, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, ποιος είμαι εγώ να μην αναγνωρίζω σένα και εσύ να μην αναγνωρίζεις εμένα? Ένας Κύριος είναι. Δεν διεκδικεί ο παράκλητος την Εκκλησία από τον Χριστό,
Δεν είναι διεκδική, αν μπορώ να τα πω, τραβηγμένα αυτά, για να δείξω, αδερφοί αγαπητοί, την ενότητα που πρέπει να υπάρχει στην καρδιά μας, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία. Την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, ένας Κύριος, μία πίστης. Τι σημαίνει μία πίστης, μία διδασκαλία. Μπορεί άλλα να λέω εγώ, άλλα να λέω εσύ, άλλα να λέει ο άλλος, και να προσπαθούμε να επιβάλλουμε τις απόψεις μας. Ένα είναι το Ευαγγέλιο, το λέει, τέλειωσε. Μα ξέρεις τι είπαν οι άλλοι άνθρωποι? Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι άνθρωποι. Το γράφει, είναι έτσι γραμμένο. Αυτό είναι, μία είναι η πίστης. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Δεν έχω άλλο Ευαγγέλιο εγώ και άλλο η γυναίκα μου, άλλο Ευαγγέλιο εγώ και άλλο ο άλλος. Ένα είναι το Ευαγγέλιο, μία είναι η πίστης. Και ένα βάφτισμα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι το βάφτισμα της σωτηρίας. Ένα είναι το βάφτισμα της σωτηρίας. Δεν θα βαφτιζόμαστε ο καθένας, όπως λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, μήπως βάφτισα κανέναν στο όνομά μου? Ένα είναι το βάφτισμα, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, εις άφεση αμαρτιών. Τελείωσε. Να βαφτίζεις αυτή την εκκλησία, μετά στην άλλη, στην παράλληλη, στο... δεν γίνει, δεν είναι πολλά τα βαφτίσματα. Το βάφτισμα που έχει νόημα, που πραγματικά έχει αποτέλεσμα, είναι το βάφτισμα που λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσατε. Εις Θεός και Πατήρ πάντων. Ένας είναι ο Θεός. Ο Πατέρας πάντων. Και είναι και η πρώτη εντολή. Άκουε Ισραήλ, εις Κύριος ο Θεός. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Γιατί αν αρχίσουμε να βγάζουμε πολλούς θεούς, και εδώ πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, η τριαδικότητα του Θεού δεν σημαίνει τρεις θεοί. Ένας είναι ο Θεός, που αποκαλύπτεται με διαφορετικά πρόσωπα. Αποκαλύπτεται σαν Πατέρας, με αγάπη, με έλεος, που ελκύει. Όταν πλησιάζω και λέω Πατέρα, εννοώ τον Πατέρα μου. Αλλά είναι ο Θεός. Αποκαλύπτεται σαν φίλος, σαν αδελφός, σαν Κύριος, σαν σωτήρας. Επί προσωπικού επίπεδου, σαν ίσος, άνθρωπος προς άνθρωπο. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένας Θεός όμως, ο Λόγος του Θεού. Και τέλος, ο Παράκλητος που έρχεται και δίνει δύναμη και βάζει φωτιά στις καρδιές των ανθρώπων. Φωτιά στην οικογένεια. Ζωοποιεί, φουντώνει. Αλλά είναι ένας Θεός, Πατέρας πάντων, ο οποίος τι κάνει? Ον επί πάντων, αυτός είναι ο Κυρίαρχος. Κυριαρχεί επάνω σε όλους, ο ένας Θεός. Με τα τρία πρόσωπα. Και προσέξτε, όχι τρεις υποστάσεις. Μία είναι υπόσταση, η θεϊκή. Έχει τρία πρόσωπα, τρεις εκδηλώσεις. Ο Χριστός είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού. Μία υπόσταση είναι. Υπόσταση σημαίνει μία ύπαρξη. Μία ύπαρξη είναι. Ένας Θεός είναι. Τριαδικός. Με τρεις αποκαλύψεις, με τρία πρόσωπα. Θεός, Λόγος και Πνευμάγιο. Ή Πατέρας, Υιός και Πνευμάγιο. Ον επί πάντων λοιπόν, κυριαρχή είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Επουρανίων, επιγείων, καταχθονίων, της Εκκλησίας, κυριαρχεί σε όλα, σε όλους, είναι ο Κυρίαρχος, δεν υπάρχει ανώτερος από τον Θεό. Και δια πάντων και ενεργεί με όλα, με όλους. Αποκαλύπτεται, ενεργεί μέσα από όλους, και με σένα εργάζεται ο Θεός και ενεργεί, και με μένα και με το γάιδαρο του Βαλαάμ εργάζεται ο Θεός. Με όλους εργάζεται ο Θεός. Μέσα από όλα, γι' αυτό είπα στην αρχή, αδερφοί αγαπητοί, όποιος και να μιλάει, άκου τον με προσοχή. Μήπως είναι ο Θεός πίσω από αυτόν τον ταπεινό αδερφό που δεν του δίνεις πολύ μεγάλη σημασία και θέλει με τόσο γλυκό και ταπεινό τρόπο να σε διδάξει κάτι που αλλιώς δεν μπορείς να το καταλάβεις? Δια πάντων, μέσα από όλους ενεργεί ο Θεός. Και με την Ανούλα την εγγονή μου, και με την Άννα τη γιαγιά της, και με τη Χριστίνα τη γιαγιά-γιαγιά. Με όλους ενεργεί ο Θεός. Με τον Ποιμένα και με τον Διάκονο. Με τον Πρεσβύτερο το μικρό και με τον Πρεσβύτερο τον ηλικιωμένο. Με όλους. Με την αδελφή μου και με τον αδελφό μου. Με τη Γερόντισσα και με τον Γέροντα. Δια πάντων, με όλους ενεργεί ο Θεός. Δεν είσαι τίποτα το ιδιαίτερο εσύ,
και δεν μπορώ να σε δω και τίποτα το ιδιαίτερο. Και ταυτόχρονα δεν είμαι τίποτα το ιδιαίτερο κι εγώ. Και δεν πρέπει να με βλέπεις σαν τίποτα το ιδιαίτερο. Ομοιοπαθείς είμαστε όλοι. Άνθρωποι ομοιοπαθείς, οι οποίοι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Και η δικαιοσύνη μας σαν ρυπαρό ημάτιο. Αλλά ο Θεός κάνει χάρη και συνεργάζεται και εργάζεται και ενεργεί μέσα στην ανθρωπότητα με όλους μας. Και με μένα για σένα και με σένα για μένα. Αλλά και εν πάση μην, και το όχι το σημαντικότερο, και επίσης το σημαντικό, ότι κατοικεί και μέσα μας. Σεις λέει είστε ναός του Θεού, διότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Κατοικεί λοιπόν αυτός ο Θεός μέσα μας, αδελφοί. Και αυτό είναι ένα θαύμα. Σε οστράκι να σκεύει, κατοικεί υπερβολή της δόξης και της δυνάμεως του Θεού. Είναι σαν το όστρακο που μέσα έχει ένα μαργαριτάρι. Και το όστρακο δεν αξίζει τίποτα, είναι τίποτα, για πέταμα. Το μαργαριτάρι όμως έχει μεγάλη αξία. Και εμάς αδελφοί αγαπητοί, το μαργαριτάρι είναι ο Χριστός που κάθεται μέσα μας. Και μάλιστα ο Τριαδικός Θεός κατοικεί μέσα μας. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είμαστε ναός Τριαδικού Θεού. Αυτό είναι αγαπητά μου αδέλφια το περπάτημα, το άξιο με την πρόσκληση του Θεού. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο περπάτημα που θέλω να το δούμε, που είναι στην επιστολή προς Φιλιππισίους. Μάλιστα καλύτερα να πάμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, που είναι στη σελίδα 1042, στο πρώτο κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Δια τούτο και εμείς, αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι, λέει ο Απόστολος Παύλος προς την εκκλησία των Κολοσσαέων, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλιστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου. Άλλο περπάτημα τώρα. Άξιο του Ιησού Χριστού. Σε σώσε, είναι φίλος σου, είναι Κύριός σου. Πρέπει τώρα να περπατάς αξίως του Χριστού. Δεν μπορείς εσύ να περπατάς από εδώ και ο Κύριος να πηγαίνει από εκεί. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Πρέπει να περπατήσεις τώρα αξίως. Έχεις Κύριο, έχεις ποιμένα. Και ποιμένα ένδοξο. Ο οποίος δεν θα σε αφήσει να στερηθείς ουδενός. Δεν θα σε αφήσει. Τι σημαίνει αυτό, αδερφοί αγαπητοί? Για ακούστε τι λέει. Καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών. Πρέπει να έχεις καρποφορία. Πρέπει να έχεις καλό καρπό. Και μάλιστα καλό καρπό στα έργα τα αγαθά στα οποία πρέπει να συμμετέχεις και αν είναι δυνατόν και να προείστασαι. Δεν μπορεί τώρα να είσαι πατέρας και ο καρπός σου να είναι ξύλο, αγριάδα, βρισχές, θυμός, φύγε, δεν καταλαβαίνεις. Δεν είναι έργο, δεν έχεις καρποφορία καλή. Πού είναι η αγάπη, πού είναι η χαρά, πού είναι η ειρήνη, πού είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Καρποφορούντες εις παν έργων αγαθών. Και ζωή μας έχουμε έργα αγαθά. Πρέπει, είναι ανάγκη να έχουμε έργα αγαθά. Είναι απόλυτος ανάγκη. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι αέργος και άκαρπος. Πρέπει να είσαι καλός πατέρας. Πρέπει να είσαι καλή μητέρα. Πρέπει να είσαι καλός σύζυγος. Πρέπει να είσαι καλή σύζυγος. Πρέπει να είσαι καλό παιδί, καλός στους γονείς σου. Και αυτό το καλός σημαίνει να έχεις καλό καρπό. Η γυναίκα σου να σε σέβεται, να σε αγαπάει και να τη βοηθάς να σε σέβεται και να σε αγαπάει. Τα παιδιά σου να καμαρώνουνε. Αλλά θα σε ευχαριστούμε Κύριε για τον πατέρα που μας χάρισες, για τη μάνα που μας χάρισες. Να λέει και η γυναίκα σου, σε ευχαριστώ Κύριε για τον άντρα που μου χάρισες.
δεν με ξεκουράζει, με φροντίζει, με περιθάλτει. Κάνει ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τη γυναίκα που μου χάρισες. Με υπακούει, υποτάσσεται, είναι ευγενική, είναι προσινής, καρδιά της είναι απαλή, τρυφερή, εργατική. Τι να πω, όλα τα έχει, Κύριε, σε ευχαριστώ. Τα παιδιά να χαίρονται στην παρουσία σου. Το βάζουν στα πόδια όταν έρχεσαι. Μερικές φορές γίνουν στο σπίτι και φεύγουν. Μην φεύγουν όταν έρχεσαι. Να χαίρονται. Καλώς τον Έλληνα. Να θέλουν τη συντροφιά σου. Αλλά αυτά, αδερφοί αγαπητοί, γίνονται με έργα καλά. Με έργα αγαθά. Δεν γίνονται αλλιώς. Και το έργο το αγαθό είναι και περιγράφεται εδώ μέσα. Θέλεις να είσαι καλός σύζυγος, κοίταξε τι απαιτείται. Θέλεις να είσαι καλή σύζυγος, κοίταξε τι απαιτείται. Θέλεις να είσαι καλός πατέρας, κοίταξε τι απαιτείται. Ό,τι γράφει εδώ, αυτό θα σε κάνει και καλό. Και το αποτέλεσμα θα έχει καλή καρποφορία. Δεν μπορεί να υποτάσσεσαι στο λόγο του Θεού στη συμπεριφορά σου με τη γυναίκα σου και να μην έχεις καλό καρπό. Δεν γίνεται. Μπορεί κάτι να στραβώσει. Θα έρθει ο Χριστός και θα το διορθώσει. Δεν γίνεται να μεγαλώνεις τα παιδιά σου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και να μην βγάλεις ευλογημένα παιδιά που να σε αγαπάνε. Δεν γίνεται. Και κάτι να στραβώσει, ο Χριστός θα τα διορθώσει. Αλληλούια. Πρέπει λοιπόν να περπατάμε αξίως του Κυρίου, καρποφορούντες εις πάν έργων αγαθών και δεύτερον, αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Αυξάνεται η επίγνωση του Θεού. Ξέρεις ποιος είναι ο Θεός. Ξέρεις τι θέλει ο Θεός από σένα. Τι σημαίνει επίγνωση του Θεού, αδερφοί? Επίγνωση του Θεού σημαίνει ότι ξέρω καλά το Θεό ποιος είναι. Το ξέρω. Να πω κάτι άλλο. Τη γυναίκα μου την ξέρω πάρα πολύ καλά. Τη δική σου τη γυναίκα δεν ξέρω καθόλου. Ξέρω τις αδυναμίες της, ξέρω το τι της αρέσει, το τι δεν της αρέσει. Της αρέσει αυτό το φαΐ, της αρέσει εκείνο, της αρέσει αυτό το ρούχο, της αρέσει το τριαντάφυλλο και το γαρούφαλο δεν της αρέσει. Όλα τα ξέρω. Γιατί είναι δική μου γυναίκα. Και ο Θεός είναι δικός μου. Και όταν είναι δικός μου το ξέρω. Έχω σχέση μαζί του. Και τελευταία κατάλαβα τι σημαίνει και πρώτη αγάπη και θέλω να σας το πω. Πάντα μπερδευόμουν. Πάντα μπερδευόμουν. Πάμε λέει τα πρώτα έργα. Την αγάπη την πρώτη αφήκας. Δηλαδή τι σημαίνει αφιέρωση. Και κατάλαβα ότι είναι η προσωπική μου σχέση με το Θεό. Πρέπει να έχω προσωπική σχέση με τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Πρέπει να ξέρω ότι ο Πατέρας έχει ανοιχτή την αγκαλιά και με περιμένει στο δωμάτιό μου. Πρέπει να ξέρω από πείρα, όχι θεολογικά. Θεολογικά δεν ξέρω τίποτα και δεν μπορώ να μάθω τίποτα και δεν πρόκειται να μάθω τίποτα. Από πείρα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι φίλος μου. Σας έχω πει μια φορά που με είχε συγκλονίσει. Είχα γονατίσει και προσευχόμουν, μόνος μου ήμουνα και σκέφτηκα τον Ιησού Χριστό φίλο. Λέω, Κύριε Θεέ μου, τι ωραίο είναι να είσαι φίλος μου. Και πώς μου έρχεται και γυρίζω και λέω, φίλε μου, τι να σας πω, άνοιξε ο ουρανός. Άνοιξε ο ουρανός, κατέβηκε ο Χριστός δίπλα μου, χάρηκε ο Χριστός. Γιατί το είπα μέσα από την ψυχή μου, τον αποκάλεσα αυτό που θέλει να είναι. Τώρα ξέρω ότι είναι φίλος μου. Του αρέσει να του το λέω. Χαίρεται. Έπειτα ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας είναι αυτός που με παρηγορεί. Πού θα βρω παρηγοριά? Πού θα βρω ενίσχυση? Μόνο ο παράκλητος μπορεί να με παρηγορήσει. Στη στενοχώρια μου, στη θλίψη μου, όταν έχω αποκάμει, όταν έχω πέσει. Γιατί δεν πέφτουμε? Αν πέφτουμε, λέει, και τούμπες τρώμε και πολύ μεγάλες τούμπες τρώμε. Και τι κάνουμε? Πηγαίνουμε στον παράκλητο. Εσύ βοηθάμε τώρα. Ο λαλόγγλος αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Λέω, τώρα εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Στις αδυναμίες συμβοηθεί με τις στεναγμούς αλαλήτους. Δεν έχω κανέναν άλλο να προσευχηθεί για μένα. Ποιος να προσευχηθεί? Σε ποιον να πω την τούμπα μου, την πτώση μου και να προσευχηθεί? Σε ποιον από εσάς? Αν το πω θα χάσετε, θα σας φύγει το κεφάλι, το καφάσι που λένε οι άνθρωποι. Αν πάω όμως στον παράκλητο που Χριστέ μου, με πληρώσει, τότε όλα διορθώνονται, αδερφοί. Όλα διορθώνονται. Να έχουμε επίγνωση του Θεού. Δύο πράγματα λοιπόν. Καρποφορία και την αγάπη μας την πρώτη.
την προσωπική μας σχέση με το Θεό. Αλλά πέραν του να περπατάμε αξίως του Ιησού Χριστού, υπάρχει η αδερφή αγαπητή να περπατάμε αξίως και του Θεού. Και θέλω και αυτό να το δούμε. Είναι, θα διαβάσουμε ένα εδάφιο στη σελίδα 1046. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και 12 εδάφιο. «Και διαμαρτυρώμεθα, δια να περπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν». Αξίως του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη». Πρώτο χαρακτηριστικό του να περπατάς αξίως του Θεού είναι ότι ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Αγαπάει τον αμαρτωλό. Αγαπάει τον ετοιμοθάνατο. Αγαπάει τους εχθρούς, αυτούς που τον βλαστημάνε. Ο Θεός είναι αγάπη, αδερφοί. Δεν μπορείς να περπατάς αξίως του Θεού και να μισείς τον εχθρό σου. Δεν λέω να διαφορείς για τον αδελφό σου ή δεν λέω να μισείς τον αδελφό σου γιατί είσαι ανθρωποκτόνος, αλλά ούτε τον εχθρό σου. Δεν μπορείς να τον μισείς. Τον αγαπάς, θα προσεύχεσαι, μα σε βλάπτει. Εσύ θα του κάνεις καλό. Θα νικάς το κακό δια του αγαθού. Μα σε βρίζει, εσύ θα τον ευλογείς. Σε μισεί, εσύ θα προσεύχεσαι γι' αυτόν. Αξίως του Θεού, αλλά είναι και κάτι άλλο το αξίως του Θεού. Να πάμε στη διπλανή σελίδα 1047, από το τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, λέει η Γραφή, «Όθεν, του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν δια του Κυρίου Ιησού, καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω να περισσεύετε εις το μάλλον». Όπως σας διδάξαμε και παραλάβατε πως πρέπει να περιπατείτε και να αρέσετε στο Θεό, είναι απαραίτητο. Δεν είναι να περπατώ κατά το πνεύμα, είναι και να αρέσω στο Θεό. Και να μας ενδιαφέρει να αρέσεις στο Θεό. Να ενδιαφέρεσαι πάρα πολύ στο να αρέσεις στο Θεό. Πάρα πολύ. Είναι αναγκαίο. Εδώ πέρα θέλουμε να αρέσουμε στους αδελφούς μας. Θέλουμε να αρέσουμε στα παιδιά μας. Θέλουμε να αρέσουμε στους άντρες μας και στις γυναίκες μας. Και βέβαια το να αρέσουμε δεν είναι να είμαστε κομψοί που είμαστε. Πρέπει να είμαστε. Πρέπει οι αδελφοί να είναι κόσμοι, τιμένοι καλά. Και μέσα στο σπίτι, το έχω πει πολλές φορές, η γυναίκα πρέπει να φροντίζει τον εαυτό της. Δεν θα ντύνεται όταν βγαίνει έξω και θα περιποιείται τον εαυτό της όταν βγαίνει έξω. Για ποιον είναι τότε θα δει, για τον άντρα της πρέπει να κοσμείται για να είναι όμορφη. Για τον άντρα της πρώτα και μετά για τη δόξα του ανδρός της θα βγαίνει έξω κόσμια. Θα βγαίνει ξετσίποτη, θα βγαίνει βρώμικη, αχτένιστη, άθλια. Έξω βγαίνει η γυναίκα και ο άντρας. Η μεν γυναίκα γιατί είναι δόξα του ανδρός για να δοξάζεται ο άντρας της κόσμια. Πώς θα δοξαστεί ο άντρας όταν βγαίνει ξετσίποτη? Δεν δοξάζεται, ντρέπεται. Πώς να κρύψω τη γυμνότητά της? Θυμάμαι μια φορά είχαν έρθει δύο αδερφοί και μια αδερφούλα δεν πρόσεξε καλά και κάτι δεν είχε φορέσει. Και κατάλαβα τι σημαίνει η δόξα του ανδρός. Και μόλις την είδε ο άντρας της, πω πω, ντράπηκε. Εμένα την παίρνει, την πηγαίνει μέσα, τη διορθώνει και βγαίνει έξω μια χαρά. Αλλά και ο άντρας πρέπει όταν βγαίνει έξω με τη γυναίκα του να είναι κόσμιος. Αξίριστος, βρωμιάρης, να μυρίζει, άπλητος, αχτένιστος. Δεν τροπιάζει τη γυναίκα. Αυτός είναι ο άντρας σου. Και η γυναίκα πρέπει να τιμάει τον άντρα της. Και ο άντρας είναι η κεφαλή. Για σκεφτείτε με κεφαλή βρώμικη, με ψήρες. Δεν είναι καλά. Καθόλου καλά. Πρέπει λοιπόν η γυναίκα και να τιμάει τον άντρα, γιατί είναι η κεφαλή της, ο άντρας να δοξάζει τη γυναίκα του, αλλά και ο ίδιος να προσέχει τον εαυτό του και η ίδια να προσέχει τον εαυτό της. Αλλά ιδιαίτερα μες στο σπίτι, δεν τα ξεχνάμε όλα. Γιατί αν μες στο σπίτι είμαστε χειρότεροι, τότε δεν τινόμαστε για το μέσα, για τον άντρα μας ή για τη γυναίκα μας και για τους έξω. Έσα πιο καλή γυναίκα. Δεν μπορεί να γυρίζει ο άντρας τώρα από το σπίτι κουρασμένος να θέλει να φάει και να βλέπει μια γυναίκα με τα μαλλιά της έτσι με ρολό και να γυρίζει μέσα στο σπίτι. Πώς σαν καρνάβαλος θα είναι. Χτενισμένη θα είναι, κομψή θα είναι. Έπειτα το νυχτικό της, δεν ξέρω τι φοράνε οι γυναίκες, τέλος πάντων, τη ρόμπα της, να μην τα λέω, πρέπει να είναι όμορφα.
μια τρύπα εδώ, μια λαδιά εκεί, πώς θα σε δει ο άντρας σου? Θα σου όμορφη. Και ο άντρας δεν θα είναι, αδερφοί αγαπητοί, άθλιος. Λέει, πάω να κάνω μπάνιο γιατί θα βγω έξω. Δηλαδή, άμα είσαι μέσα δεν κάνεις μπάνιο εσύ? Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πρέπει να, ο χριστιανός έχει σοφία και αγαπάει τη γυναίκα του. Τη φροντίζει, την περιθάλτει. Θέλει να τον καμαρώνει η γυναίκα. Θα βάλει και κολόνια αν χρειάζεται. Ξέρω εγώ αν βάζουμε, βάζουμε. Εγώ δεν βάζω, αλλά λέω. Από όλα θα βάζουμε. Γιατί είναι για τη γυναίκα μας. Είναι αδερφοί αγαπητοί. Αυτός ο άνθρωπος που μας έδωσε ο Κύριος για να την κάνουμε ευτυχισμένη. Πρέπει να την κάνουμε ευτυχισμένη τη γυναίκα μας. Δεν τι μας δίνει τη γυναίκα μας για να μας κάνει ευτυχισμένο. Μας δίνει τη γυναίκα μας για να την κάνουμε ευτυχισμένη. Αλλά το ίδιο σε για τη γυναίκα. Δεν σου δίνει τον άντρα για να τον κάνεις δυστυχισμένο. Δώσε μου, πάρε να διεκδικείς, να φωνάζεις. Αλλά στον δίνει τον άντρα για να τον κάνεις ευτυχισμένο. Και τον αδελφό σου δίπλα ο Χριστός δεν τον προσθέτει για να τον σκανδαλίζεις. Τον προσθέτει για να τον οικοδομείς. Αξίως του Θεού. Αλλά ακούστε τώρα και το τελευταίο. Διαβάζω στο 2 εδάφιο. Διότι εξεύρεται ποιας παραγγελίας εδώκαμε εις εσάς δια του Κυρίου Ιησού, επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας. Εδώ είναι. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας. Και ο Άγιος άνθρωπος είναι Άγιος μες στην εκκλησία, είναι Άγιος στη δουλειά του, είναι Άγιος στο σπίτι του, είναι ο Άγιος με τη γυναίκα του, είναι Άγιος με τα παιδιά του, είναι Άγιος παντού. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας. Και τι σημαίνει αγιασμός, αδερφοί? Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι ξεχωρισμός. Ξεχωρισμός από τον κόσμο, ξεχωρισμός από την αμαρτία, ξεχωρισμός από την κακία, ξεχωρισμός από το μίσος, ξεχωρισμός από όλα. Και όχι μόνο ξεχωρισμός και απομόνωσης, ξεχωρισμός και πλησίασμα στο Θεό. Αμήν. Αμήν, Κύριε.